Κύριε Υπουργέ, αν μία φορά δικαιούνται οι δικηγόροι της νομικής βοήθειας να μιλάνε για εμπεγμό σε σχέση με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των δικαστικών διερμηνέων, τότε μπορούμε πραγματικά να μιλάμε ότι η αντιμετώπιση τους φτάνει, αν όχι ξεπερνάει τα όρια της κοροϊδίας. Εδώ και 5 χρόνια τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών ακολουθούν σύστημα έναντι καταβολής των δεδουλευμένων των δικαστικών διερμηνέων που εργάζονται στα ποινικά ακροατήρια και στις ανακρίσεις του Δικαστηρίου των Αθηνών και του Πειραιά με βάση αντίστοιχο βούλευμα. Το Υπουργείο μάλιστα για αυτές τις καθυστερήσεις κρύβεται πίσω από το πρόσχημα της υποχρέωσης να πληρώνουν μέσω πάγιας εντολής ύψους 60.000 ευρώ για δαπάνες διερμηνέων και μαρτύρων που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισμό, πράγμα που δήθεν λέτε περιορίζει το χρόνο και τα ποσά των επιμέρους πληρωμών. Έτσι, όποιες οι πληρωμές γίνονται και αυτές με καθυστερήσεις που πολλές φορές ξεπερνούν και τους 12 μήνες, δεν σπάνια υπερβαίνουν το ποσό του 10% της συνολικής οφειλής των δεδουλευμένων, με αποτέλεσμα να έχουν σήμερα συσσωρευτεί οφειλόμενα δεδουλευμένα της τάξης των 200.000 ευρώ και οι περίπου 120 διερμηνείς σε Αθήνα και Πειραιά να βρίσκονται πραγματικά εδώ και καιρό σε οικονομική ασφυξία. Και αυτά ενώ μιλάμε για πραγματικά εξευτελιστικές αμοιβές για μια εξειδικευμένη και απαιτητική εργασία που χρειάζεται να έχει και ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ερμηνεία σε δικαστήρια και δικαστικές υποθέσεις. Η αποζημίωση για κάθε άτομο στην ανάκριση είναι μόλις 11,70 ευρώ και το ηλικιώδες ποσό των 17,61 για τα ακροατήρια. Και αν, για να μείνει ένας διερμηνέας μέχρι τις 3 η ώρα, αν έχει υπέρβαση του ωραρίου, αυτό διπλασιάζεται. Σε κάθε περίπτωση όμως έχει δικαίωμα αμοιβής μόνο για μία δίκη ημερησίως, ενώ πολλές φορές και είναι γνωστό ότι ορίζονται σε περισσότερες από μία δίκες για τις οποίες μένουν απλήρωτοι. Και ξέρετε ότι αυτά τα ποσά αντιστοιχούν σε μία οικία που εκδόθηκε το 2001... και όλα αυτά τα χρόνια δεν υπάρχει καμία απολύτως αύξηση μισθού, παρότι ο πληθωρισμός τρέχει, παρότι ακόμη και τα κατώτατα ημερομίσθια έχουν αυξηθεί, όμως αυτό δεν συμπαρέσει ανάλογα τις αποζημιώσεις των διερμηνέων. Και συνεχίζεται να τους εμπέζεται κυριολεκτικά, διότι στις συναντήσεις και τις διεκδικήσεις που έχουν κατ' επανάληψη κάνει ο συγκεκριμένος κλάδος με το Υπουργείο, η απάντηση που τους δίνεται είναι ότι γνωρίζεται το πρόβλημα, αλλά είναι χρονοβόρα η διαδικασία να εκδοθεί νέα οικία που θα προβλέπει νέες αμοιβές. Μιλάμε πραγματικά για ένα μεσαιωνικό καθεστώς εργασίας, που έρχεται να συμπληρωθεί από την παντελή απουσία ασφαλιστικών εισφορών και δικαιωμάτων για τους δικαστικούς διερμηνείς, καθώς και για την αοριστία γενικά του εργασιακού τους καθεστώτος. Το μόνο που είναι σίγουρο και ορίζεται με σαφήνεια είναι οι κανόνες καταναγκασμού στον κώδικα ποινικής δικονομίας σε περίπτωση που δεν εμφανιστούν για τη διερμηνία, ανεξαρτήτως και του λόγου μάλιστα. Πρόκειται για ευθύνη των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Οικονομικών που εδώ και χρόνια είναι ενήμεροι για αυτή την κατάσταση και αρνούνται να προβούν σε οποιαδήποτε διορθωτική ενέργεια, να δεσμευτούν προς τους εκπροσώπους του κλάδου. Και ξέρετε ότι η ευθύνη αυτή είναι τεράστια και απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους, αλλά και απέναντι ενδέλετε και στην ίδια τη δικαιοσύνη, αφού στην πραγματικότητα έτσι υπονομεύεται συνολικά η διαδικασία της απονομής της. Σας ρωτούμε λοιπόν τι μέτρα θα λάβετε για την άμεση, ολοσχερή και πλήρη εξόφληση των απλήρωτων δεδουλευμένων των δικαστικών διερμηνέων της Αττικής, για την από εδώ και πέρα τακτική και ολοσχερή πληρωμή του συνόλου των δικαστικών διερμηνέων και την αύξηση βέβαια της αποζημίωσης, την ασφαλιστική τους κάλυψη και τη ρύθμιση του εργασιακού τους καθεστώτος, ώστε να αντιστοιχεί στο εξειδικευμένο έργο που αυτοί προσφέρουν. Ευχαριστώ. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ευάγγελος Συρίγος. Συγγνώμη. Θα απαντήσει ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Γεώργιος Κότσιρας. Βέβαια, άμα θέλετε και σας δίνετε, είναι... δεν θέλετε. Οπότε ο κύριος Κότσιρας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή συνάδελφε, καταρχάς θα ήθελα να ενημερώσω ότι η καταβολή της αποζημίωσης των διερμηνέων που πράγματι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό
έργο στο ευρύτερο πλαίσιο της δικαιοσύνης, πραγματοποιείται, όπως είναι γνωστό, μέσα από τη διαδικασία της πάγιας προκαταβολής που διαθέτει το κάθε πρωτοδικείο της χώρας. Εμείς, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από 22 Δευτέρου, πολύ πρόσφατα, το ποσό της πάγιας προκαταβολής, όπως ξέρετε, έχει καθοριστεί στο ύψος των 60.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι όταν η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης πραγματοποιήσει μια αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής, ένα ποσό ύψους μέχρι 60.000 εισέρχεται στο λογαριασμό του Πρωτοδικείου Αθηνών. Στη συνέχεια, το Πρωτοδικείο προχωράει στις πληρωμές μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος και κατόπιν, ύστερα από τη διαδικασία που γίνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Πρωτοδικείο κάνει αίτημα ανάληψης του παραπάνω ποσού. Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου εγκρίνει την ανάληψη των παραπάνω ποσών και αναρτά τη σχετική απόφαση στη διάβγεια. Μετά από αυτή τη διαδικασία, το Πρωτοδικείο πραγματοποιεί ηλεκτρονική ανάρτηση των βεβαιώσεων που πληρώθηκαν και εγγράφων σχετικών με την πληρωμή στην Τράπεζα της Ελλάδος. Και τέλος, όταν η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου εγκρίνει την ηλεκτρονική αυτή ανάρτηση, αποστέλλονται από το Πρωτοδικείο οι σχετικές βεβαιώσεις και σε έγγραφη μορφή. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώνεται η διαδικασία και γίνεται αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής. Προφανώς, η αποκατάσταση της πάγιας προκαταβολής αποτελεί μια προτεραιότητα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθότι αναγνωρίζει ότι πρόκειται για αμοιβές επαγγελματιών ιδιαιτέρως χρήσιμων και η εργασία τους είναι ουσιώδη, όπως είπα στην αρχή, για την δικαιοσύνη, αλλά είναι και προφανές ότι μέσω αυτής της διαδικασίας είναι καθοριστικές οι αμοιβές τους για την οικονομική και επαγγελματική τους ζωή. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία της αποκατάστασης της πάγιας προκαταβολής πραγματοποιείται άμεσα από το Υπουργείο, χωρίς καθυστέρηση και αμέσως μόλις ληφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από το κάθε πρωτοδικείο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αυτή τη στιγμή δεν εκκρεμεί καμία απολύτως αποκατάσταση πάγιας προκαταβολής στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών δαπανών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι καθυστερήσεις που τυχόν υπάρχουν οφείλονται σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα πρωτοδικεία λόγω της πρώτης εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών δαπανών και επίσης επειδή σε ό,τι αφορά στο πρόσφατο τουλάχιστον, στο πρόσφατο παρελθόν, λόγω λήξης του οικονομικού έτους, τα πρωτοδικεία πραγματοποιούν εκ νέου επανυποβολή όλων των δικαιολογητικών. Σε σχέση με το Πρωτοδικείο Πειραιά, βάσει τη ενημέρωση που είχαμε πάλι από το 22 Δευτέρου του 2023, έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς όλες οι δαπάνες που αφορούν συντερμινείς για τα έτη 19-20-21, ενώ υπάρχει μια μικρή εκκρεμότητα για το 2022. Προφανώς όλη αυτή η διαδικασία για εμάς είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το επιταχύνουμε στο μέτρο που αφορά στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τα πρωτοδικεία, όπως σας ανέφερα, πώς έχει διαδικασία. Και από εκεί πέρα θα σας πω και στη δευτερολογία μου, για να μην καταχρασώ τον χρόνο, τυχόν μελλοντικές πρωτοβουλίες που μπορούν να ληφθούν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Μισό λεπτά, κυρία Κομινάκα, να κάνω μια ανακοίνωση. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γίνεται γνωστό στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση, αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος, 6 μαθήτριες και μαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί από το Δημοτικό Σχολείο Κάμπου Πάτμου. Η Βουλή σας καλωσορίζει. Οπότε, κυρία Κομινάκη, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, νομίζω να συμφωνήσουμε σε μια παραδοχή ότι δεν δικαιούται η κυβέρνηση, πόσο μάλλον το Υπουργείο σας, να επικαλείται κολλήματα που δήθεν προκύπτουν από ψηφισμένη σκία, από νομοθετήματα, από αποφάσεις προηγούμενων ετών ή ό,τι άλλο. Το Υπουργείο σας, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, και επειδή γνωρίζω το συγκεκριμένο χώρο, περηφανεύεται για το μεγάλο του νομοθετικό έργο. Όμως, αν πραγματικά ήταν προτεραιότητά σας, όπως είπατε, να αντιμετωπίσετε αυτό το σοβαρό πρόβλημα που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι υποτίμηση του κλάδου, του συγκεκριμένου κλάδου, μέσα στα 30 νομοθετήματα που έχετε φέρει σε αυτά τα 4 χρόνια, θα βρίσκατε 2 γραμμές να βάλετε σε ένα από τα άρθρα των νομοθετημάτων για να το αντιμετωπίσετε. Αυτά είναι προφάσεις αναμαρτίας και δεν μπορεί να ακούγονται εδώ, όταν σήμερα τα οφειλόμενα... οι καταβολές που γίνονται κάθε φορά προς τους δικαστικούς διερμηνείς δεν ξεπερνούν το 10% του ύψους των οφειλωμένων τους.
Και αυτό προκύπτει όχι από τις καθυστερήσεις που λέτε ότι υπάρχουν στα πρωτοδικεία, προκύπτει ακριβώς από τη διαδικασία που έχει επιλεγεί να γίνεται η καταβολή, δηλαδή μέσω της πάγιας εντολής που δεν ξεπερνάει τα 60 χιλιάρικα, οπότε σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται με ό,τι ρυθμούς και να γίνει η αποπληρωμή τους να φτάσει, όταν σήμερα τα οφειλόμενα είναι τουλάχιστον 200.000 ευρώ. Και βέβαια η κατάσταση που περιγράψατε με την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, ιδιαίτερα στο πρωτοδικείο Αθηνών, ναι, είναι δεδομένο ότι θα καθυστερήσει περαιτέρω. Δεν γέννησε το πρόβλημα, όμως θα το εντείνει. Διότι σήμερα ο υπάλληλος που είναι χρεωμένος με τη συγκεκριμένη διαδικασία έχει να σκανάρει βεβαιώσεις από τα έτη 2018 εκατοντάδων διερμηνέων. Γι' αυτό λοιπόν και οι διερμηνήσεις ζητούν να λάβει τέλος αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της παγίας και άρα έναντι αμοιβής σταθερά και να υπάρχει τακτική καταβολή στο ύψος των πραγματικών αμοιβών τους, όπως προκύπτουν από τα στατιστικά των δικαστήριων που θα μπορούσε να βγαίνει ένας αντίστοιχος προϋπολογισμός με βάση την κανονική πάνω κάτω δικαστική δραστηριότητα. Ακόμα πρέπει να λυθεί, και δεν απαντήσατε σε αυτό το εξευτελιστικό ύψος των αμοιβών τους. Νομίζω ότι παρέλκει και να αιτιολογήσω γιατί το να παραμένουν οι αμοιβές στο ύψος της δεκαετίας του 80, γιατί η Κία που βγήκε το 2001 ουσιαστικά αναπροσάρμοσε τις δραχμές σε ευρώ. Αυτό ήταν Δεν μπορεί να θεωρούνται ότι αυτή η αμοιβή αντιστοιχεί σε εξειδικευμένη εργασία που απαιτείται σε ένα πολύ απαιτητικό έργο για νομική ορολογία κλπ. Της διερμηνίας και στις γνώσεις βέβαια και την προσφορά αυτών των ανθρώπων. Ούτε βέβαια μπορεί να συνεχίσει αυτός ο απαράδεκτος περιορισμός το να πληρώνονται μόνο για μία υπόθεση την ημέρα, όταν είναι γνωστό στη ΣΠΑΣΗ ότι πολλές φορές αναλαμβάνουν πολύ περισσότερες των μείων δικών, πιέζονται από τα ακροατήρια, δεν υπάρχει καν σωστή κατανομή τους και υπάρχει κίνδυνος να τιμωρηθούν σε περίπτωση που δεν παραστούν σε μία δίκη, άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αμοιβές τους είναι κάτι παραπάνω από εξευτελιστικές. Ενώ υπάρχουν και φορές που μένουν απλήρωτοι, διότι η δίκη όχι για δική τους ευθύνη αναβάλλεται, διακόπτεται λόγω ωραρίου, μπορεί να έχουν μείνει όλη την ημέρα στο ακροατήριο και αυτός ο εργάσιμος χρόνος που έχουν διαθέσει αυτοί οι άνθρωποι δεσμευμένοι στα δικαστήρια δεν πληρώνεται. Και τέλος, βέβαια, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το απαράδεκτο γεγονός της μη ασφάλισης αυτού του κλάδου των εργαζομένων. Είναι προφανές ότι με αυτές τις αμοιβές είναι αδύνατον οι δικαστικοί διερμηνείς να αυτασφαλιστούν. Επομένως, η ασφάλιση πρέπει να αναλυφθεί ως υποχρέωση από το κράτος, να είναι πλήρης και καθολική, αν πράγματι ισχύει αυτό που λέτε ότι έχει την προτεραιότητα να στηριχθεί αυτός ο κλάδος. Σε κάθε περίπτωση, συνολικά τα ζητήματα των αμοιβών όσο και των συνθήκων εργασίας και ασφάλισης τους πρέπει να αντιμετωπιστούν με συλλογικούς όρους εργασίας και αμοιβής, όπως ήδη από το 2018 έχει προταθεί από το Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων της Αττικής. Γνωρίζετε ότι την περασμένη χρονιά του 2022 οι διερμηνείς έκαναν πολύμηνη απεργία. Ήδη για το 2023 έχουν συμπληρώσει ένα μήνα απεργίας, γιατί έχουν δίκιο και είναι το μόνο όπλο που έχουν να αντιμετωπίσουν μια απαξίωση που υπάρχει διαχρονική από τη μεριά της κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν διατηρείται στο ακέραιο την ευθύνη τόσο απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους, όσο και στην όποια παρακόλληση γίνεται στην απονομή της δικαιοσύνης της καθυστερής που αντικειμενικά θα υπάρξουν αν συνεχίζονται οι απεργίες που σωστά γίνονται των δικαστικών διερμηνέων και τώρα και ακόμα μια φορά δεν λαμβάνετε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για να αντιμετωπίσετε, να αλλάξετε την κατάσταση, απλά μας περιγράψετε τη διαδικασία πληρωμής τους. Κύριε Κότσιρα, για 3 λεπτά. Αλλά δεν με ακούει κανένας, αλλά... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, κυρία Κομνηνάκα, πράγματι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης καθ' όλη αυτή την θητεία της κυβέρνησης έχει φέρει πολλά νομοσχέδια τα οποία λύνουν πολλά ζητήματα και προσπαθούν να δώσουν λύσεις σε θεσμικά και πρακτικά καθημερινά ζητήματα στον χώρο της δικαιοσύνης. Και το ξέρετε καλά, γιατί είστε ενεργό μέλος της αρμόδιας επιτροπής και έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές να συζητήσουμε πάνω σε ζητήματα που αφορούν στον χώρο της δικαιοσύνης.
Πέραν της νομοθέτησης, έχουμε δείξει ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται, το οποίο πρέπει να δοθεί, στο οποίο πρέπει να δοθεί μια λύση, πάντα κάνουμε το παν δυνατόν προκειμένου να προβούμε σε οποιασδήποτε ενέργειες είναι εφικτές κατά το χρόνο εκείνο. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η νομική βοήθεια στους δικηγόρους, την αναφέρατε. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο βρήκαμε προφανώς από την προηγούμενη κυβέρνηση. Προσπαθήσαμε για πολύ καιρό σε συνεργασία με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων να δώσουμε λύσεις. Ξέρετε ότι ψηφίστηκε προσφάτως η διάταξη για την καταβολή του 80% των εκκρεμών ενταλμάτων, προκειμένου να αποσυμφορηθεί αυτή η κατάσταση και να μπούμε στην επόμενη μέρα αυτού του πολύ σημαντικού θεσμού με έναν διαφορετικό και πιο παραγωγικό και γρήγορο τρόπο. Επειδή ακριβώς και στο θέμα που θέτεται με την επίκαιρη ερώτησή σας, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν, οι οποίες διέρχονται και μέσω της διαδικασίας που περιέγραψα, η οποία όμως είναι αυτή και στην οποία σας απέδειξα, δεν την περιέγραψα απλά. Σας είπα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ό,τι έχει να κάνει με τη δική του συμβολή σε αυτή τη διαδικασία, δρά άμεσα. Τώρα, επειδή πράγματι χρήζει ενδεχομένως μία αλλαγή σε αυτή την ροή της διαδικασίας και αυτή την περιγραφή που σας έκανα προηγουμένως, βρίσκεται υποτελική επεξεργασία σχέδιο προεδρικού διατάγματος, κατά το οποίο συνιστώνται πάγιες προκαταβολές για την πληρωμή των αποζημιώσεων και εξόδων κλητευμένων μαρτύρων, διερμηνέων και οριζόμενων ενόρκων ως ακολούθως, κυρίως στα εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στις εισαγγελίες εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και στις εισαγγελίες πρωτοδικών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με στόχο την αποσυμφόρηση των πρωτοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενοι ότι αυτή ενδεχομένως η υπερφόρτωση βάσει της διαδικασίας που περιγράψαμε προηγουμένως δημιουργεί καθυστερήσεις. Προχωράμε λοιπόν στην διαδικασία αυτού του προεδρικού διατάγματος, δείχνοντας για ακόμα μια φορά ότι στα ζητήματα που μπορούμε να δώσουμε λύσεις εφικτές και αφού αντιληφθούμε πραγματικά δεδομένα και έχουμε στα χέρια μας πραγματικά δεδομένα, βέβαια σας είπα και προηγουμένως ότι τα στοιχεία που έχουμε και από το πρωτοδικείο Αθηνών και από το πρωτοδικείο Πειραιώς δεν δείχνουν ουσιώδη καθυστέρηση καταβολής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όμως, επειδή η διαδικασία έχει ενδεχομένως δομικά και θεσμικά στοιχεία που μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση, προωθείται το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα. Επίσης, είναι προφανές ότι όσο μπορούμε και απεμπλεκόμαστε και λύνουμε προβλήματα που είχαν συσσωρευτεί για πολλά χρόνια στον χώρο της δικαιοσύνης, υπάρχει προφανώς η βούληση για τη στήριξη οποιοδήποτε κλάδου έχει οποιαδήποτε ουσιώδη εμπλοκή στον χώρο της δικαιοσύνης. Το έχουμε κάνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις, με έναν όμως σοβαρό και συντεταγμένο τρόπο, μεθοδικά, προκειμένου να δώσουμε λύσεις και να διευκολύνουμε όλους τους συλλειτουργούς δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που συμμετέχουν με αυτόν τον ουσιώδη και σημαντικό τρόπο στην απονομή της δικαιοσύνης, με ένα πολύ πράγματι σημαντικό ρόλο σε αυτήν. Οπότε νομίζω ότι και σε σχέση με τους δικαστικούς διερμηνείς, πέραν τις προσπάθειες που γίνεται για τη γρήγορη πληρωμή της αλλαγής του πλαισίου για να αφήσουμε και κάτι για την επόμενη μέρα το οποίο θα είναι πραγματικά πιο γρήγορο και πιο παραγωγικό, είμαστε εδώ για οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε αιτήματα που μπορούν να είναι συμβατά με την εποχή και τη δυνατότητα να πάμε τη δικαιοσύνη σε ένα επόμενο στάδιο, πιο γρήγορη, πιο παραγωγική, πιο ποιοτική. Το ξέρετε ότι το κάνουμε σταδιακά, σταθερά και με έναν τρόπο υπεύθυνο. Ευχαριστώ.